έχει αυτοχαρακτηριστεί. Αποτυχημένος ποδοσφαιριστής, αποτυχημένος επιχειρηματίας, αποτυχημένος δημοσιογράφος, πλην όμως λατρεμένος ραδιοφανατζής, αυτό δεν το παίρνει κανένας. Τώρα βουλευτής από το Ρίγα Φεραίο στην Δημοκρατική Αριστερά, από τις Ξενύχτης, για κάποιους η συνείδηση της σύγχρονης αριστεράς, για άλλους κολοτούμπας. Απόψε μαζί μας, με μεγάλη χαρά, ευθέως ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλησπέρα σας, τι γίνεστε, τι κάνεστε, πώς είστε. Τι, δεν θα πέσει κεραυνός από το Δία να σας κάψει τώρα που κάνετε το σταυρό σας. Εσείς είστε γνωστός αντιχριστιανός. Δεν είμαι αντιχριστιανός, δεν είμαι καν άθεος. Είμαι αναποφάσιστος. Α, οκ. Okay. Και τρέχω μεγάλο σεβασμό για τους θρησκευόμενους. Ναι. Μπορεί να διαφωνώ, να συμφωνώ σε άλλα, να συμφωνώ σε άλλα, να διαφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει στο Θεό, στον Αλλάχ, στο Βούδα, στη Γάτα, στη Σελήνη, στο. Στον απορροφητήρα, όπου νομίζει. Στο μάτι. Στο μάτι, στο μάτι της κουζίνας, στο μάτι που σε ματιάζουν. Ελεύθεροι άνθρωποι. Σε κάποια στιγμή είχατε πει ότι το σφυροδρέπανο είναι θρησκευτικό σύμβολο. Είναι και θρησκευτικό σύμβολο. Είναι και σύμβολο ιδεολειψίας, είναι και σύμβολο επανάστασης, είναι και σύμβολο της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, είναι σύμβολο του μαρξισμού-λενινισμού. Ναι, είναι πράγματι. Γιατί βλέπω κάτι περίεργα σχεδιάκια, τις σημεούλες, τριγωνάκια, τοξάκια, βελάκια, λουλουδάκια. Γίνονται διάφορα και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Τα σύμβολα της αριστεράς είναι σε καλό δρόμο ή... Να σου πω, εμένα τα σύμβολα μ' αρέσουν ως σύμβολα, αλλά δεν μπορώ να τα κουβαλάω συνέχεια. Κανένα σύμβολο. Γι' αυτό και φύγατε από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Αλλά τώρα ΣΥΡΙΖΑ έχει. Όχι, σιγά μην έφευγα γι' αυτό. Έφυγα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μετεξελιχθεί, είχε μεταλλαχθεί, όπως είπα από τότε. Είχα δώσει συνεντεύξεις, είχα μιλήσει σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε κανάλια, στον Τσίπρα, στους φίλους μου, στους συντρόφους μου, ότι υπάρχει μία μετάλλαξη. Εγώ έχω γεννηθεί στην αριστερά. Η μάνα μου ήταν αντάρτισσα του Δημοκρατικού Στρατού. Ο μπάρμπας μου ήταν καπετάνιος του Ελλάς. Ο πατέρας μου ήταν στέλεχος της Επιτροπής Πόλης του Κουκουέ του Πειραιά. Έχω γεννηθεί μες στην αριστερά. Σε μια αριστερά όμως που είχε διάλογο, μίλαγε ελεύθερα, αυτοσαρκαζόταν, γέλαγε, είχε χιούμορ. Δηλαδή μου έλεγε κάποτε ο Μέντης Μποστατζόγλου, αυτός ο μέγας χιουμορίστας, ότι Γρηγόρη, παιδί μου, αριστερός που δεν γελάει, μακριά. Λοιπόν, και βλέπω σήμερα αριστερούς που δεν γελάνε. Τον έκανε ημερολόγιο του η ΕΣΥΑ, τον Μποστ. Με την ΕΣΥΑ πώς θα πάμε? Δεν είμαι μέλος ΕΣΥΑ, δεν είμαι. Γιατί? Γιατί ο πρόεδρος τότε, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια, να πούμε, δεν με έγραψε. Ενώ είχα όλα τα δικαιολογητικά. Στη Δημάρ είστε μετά μέλος. Εκλέχθηκα βουλευτής και δεν μπορούσα να με γράψει ως βουλευτή πια. Στη Δημάρ είστε μέλος ή είστε απλά βουλευτής? Όχι, είμαι μέλος. Ναι, οκ. Okay. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν? Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήμουν μέλος. Στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε μέλος συνασπισμού ήμουνα. Ήμουνα κι όμως παλιά... εξελίχθηκε δύο φορές, 2007-2009. Ήμουνα μέλος του Ρίγα Φεραίου. Ναι. Από το 72, από τη Χούντα. Μετά ήμουνα μέλος του Κούκου Εσωτερικού. Μετά ήμουνα ιδρυτικό μέλος της ΕΑΡ, της Ελληνικής Αριστεράς. Που ήταν το ωραιότερο όνομα αριστερού κόμματος και το ωραιότερο κόμμα για την αριστερά, για μένα, η ΕΑΡ. Μετά με το συνασπισμό μπήκα στην πρώτη φάση, μετά έφυγα. Όπως είχα φύγει και από το Ρίγα πριν, έφυγα για το συνασπισμό. Και δεν, όταν μου έκαναν την πρόταση ο Αλέξης και οι άλλοι φίλοι και σύντροφοι να πάμε στην ανοιχτή πόλη να κατέβουν στις δημοτικές εκλογές το 6, το δέχτηκα με ευχαρίστηση γιατί θεωρούσα ότι είναι το σπίτι μου. Είναι ο χώρος μου, ήταν ο χώρος μου ο συνασπισμός. Και μετά πάρτε το σπίτι. Η ανανεωτική αριστερά. Αλλά αυτό το σπίτι, όπως έχω ξαναπεί κάπου, ξέρεις, κάποια στιγμή έρχονται σε αυτό το σπίτι καλείς διάφορους να έρθουν. Ναι. Για να κάνουμε ένα μέτωπο, ένα κίνημα, ένα αυτό. Λοιπόν, και σου λέει, αυτοί που έρχονται, δικαίως θέλουν να πάμε λίγο πιο εδώ την καρέκλα, λίγο πιο εκεί το τραπέζι, να πάμε το μπουφέ, να βγάλουμε την τηλεόραση. Ναι, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις τη στατική του κτηρίου. Δεν μπορείς να πεις πάρ' τις κολόνες από εδώ ή τα δοκάρια και μετακίνησέ τα. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που ήρθαν στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ και ήθελαν και κατάφεραν
και προσπάθησαν μάλλον να αλλάξουν τη στατική του κτηρίου. Τα κατάφεραν. Αυτό το πράγμα είναι μετάλλαξη. Okay. Αυτό δεν το άντεχα κι εγώ και πολλοί άλλοι και φύγαμε. Οπότε πήρατε τους ανανεωτικούς και γεια σας, πάμε στη Δημάρ. Όχι όλους, μείνανε μερικοί για. Γιατί? Έτσι, να υπάρχει και ένα δείγμα από αυτή την τάση. 6 Μαΐου 2010 στη Βουλή λέτε δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Κάνετε 200.000 σχεδόν views στο YouTube. Μας αναγκάζετε τότε όλους τους ραδιοφωνατζίδες να το παίξουμε στα ραδιόφωνα. Τότε με το ΣΥΡΙΖΑ λέτε δεν ψηφίζουμε τα μέτρα. Τώρα με τη ΔΙΜΑΡ που έρχονται χειρότερα μέτρα. Εκτός από το ξεκάρφωμα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, του εργασιακού. Γιατί τα ψηφίζουμε? Δεν ήταν ξεκάρφωμα, ήταν θέμα αρχής τα εργασιακά. Και πρέπει να σου πω ότι όταν ψηφίζαμε ή δεν ψηφίζαμε επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 2007, το 2008. Δεν είχε σκάσει η ορολογιακή βόμβα στα χέρια μας. Η φούσκα αυτής της εικονικής πραγματικότητας που ζούσαμε δεν είχε σκάσει στα χέρια μας. Επί μνημόνιο 1, μέσω πρόθεσμο δεν ψηφίσατε. Πολύ νομοσχέδιο εργασιακό ψηφίσαμε, δεν το ψηφίσατε. Για συγκεκριμένους λόγους και τους έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και πολλοί άλλοι δεν τα ψήφισαν. Και έχουμε εξηγήσει για ποιους λόγους εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά πια δεν τα ψηφίζαμε. Τώρα όμως, πάμε στο τώρα. Το μνημόνιο. Πώς το δικαιολογείς? Κακώς μπήκε αυτό το πρόγραμμα και το ξέρουμε και στην Ελλάδα. Και οι Ευρωπαίοι πλέον το έχουν καταλάβει. Οι Ευρωπαίοι μας έβαλαν σε αυτό το μνημόνιο, αυτού του τύπου, ως πείραμα και για τους ίδιους. Το λέει και ο Αλέξης αυτό. Ως πείραμα και για τους ίδιους. Δεν το έχουν ξανακάνει. Να τους σκάσει μια χώρα στα χέρια τους, που μπήκε στο ευρώ χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις να μπει. Την δέχτηκαν, μπήκε στην Ευρωζώνη, χωρίς να είναι έτοιμη για την Ευρωζώνη. Είχε μια παραγωγή 10 και κατανάλωση 100. Αυτό είμαστε. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά γιατί τώρα να τα ψηφίσει η Δημάρ? Γιατί είμαστε στο μνημόνιο και γιατί. Και τότε είμαστε. Θα προσπαθήσουμε, σε αυτό δεσμευτήκαμε ως Δημοκρατική Αριστερά, να αλλάξουμε τους επαχθείς όρους του μνημονίου. Αυτό δεν αλλάζει από την Τρίτη στην Τετάρτη, ούτε από τη μία εβδομάδα στην άλλη, ούτε από το 12 στο 13. Έχουμε πέσει όμως από τους 174 στους 163. Θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση. Είχαν ξαναπέσει και πιο πριν. Να σου θυμίσω ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου στηρίχθηκε από 220. Και έκλεισε κασέ με 168. Έκανε ταμείο, πήγε τα ρέστα, πήγαμε εκλογές. Ναι, τώρα, αν το ξαναπεράσουμε αυτό, ναι. Καληνύχτα. Τι θα πει καληνύχτα? Καληνύχτα. Σε κουά καληνύχτα. Ναι, ναι, Σβιντάνια, καληνύχτα. Χάρηκα πολύ. Χαιρετισμού στο σπίτι. Κακό η χαρασό τη μπύρε που ήπιαμε. Χαρασό στα σύμπα. Ναι. Τι θα τελείωσε, πει νύχτα, όμως. Τελείωσε το μαγαζί, κλείνει. Μπορούμε λίγο να το περιγράψουμε. Δηλαδή, αυτό. Πάμε για μια ελληνικού τύπου Αλβανία, Μπουργκίνα Φάσο, κάτι τέτοιο. Έχει δίκιο ο Βαρουφάκης που λέει Κόσοβο. Παίζει δηλαδή αυτό. Κοίταξε, το ο Βαρουφάκης σε μερικά πράγματα έχει δίκιο, σε άλλα δεν έχει δίκιο. Ο Βαρουφάκης και διάφοροι άλλοι εκλεκτοί και κορυφαίοι οικονομολόγοι θέλουν και ήθελαν και πρότειναν από την πρώτη στιγμή να πάμε στη Δραχμή. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Το είχε πει αυτό. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ, δίνουμε αγώνα και κάνει θυσίες τρομερές ο κόσμος για να παραμείνουμε στο ευρώ, αλλά δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτά που κάναμε ως τώρα. Σε αυτή την εικονική πραγματικότητα που ζούσαμε. Είχαμε μια virtual reality η οποία έσκασε σαν φούσκα στα χέρια μας. Και μετά τη μεγάλη φούσκα σκάνε και διάφορες μικρές. Και αυτό αφορά και τους κυβερνώντες που μας οδήγησαν στην καταστροφή, στο χείλος του γκρεμού. Έτσι. Και αφορούν και όλους εμάς τους υπόλοιπους, και τους αριστερούς, και σένα και μένα, που πληρωνόμασταν με μαύρα. Και το θεωρούσαμε εντάξει, μωρέ, αφού όλους γίνεται. Ψωνίζαμε χωρίς να κόβουμε αποδείξεις, όλους γίνεται. Αυτό που είπε εκείνος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο εύσωμος, ο ευστραφής, ότι μαζί τα φάγαμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Ο διοπτροφόρος. Απλώς άλλα έφαγες εσύ και άλλα έφαγα εγώ. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό δεν το εξήγησε κανείς. Μια και λέμε διαφάγαμε. Ότι συμμετείχαμε όλοι. Αλλά όλοι όμως. Κυβερνώντες, υπουργοί, υφυπουργοί. Κλέφτες, αρματολοί, κατσαπλιάδες. Αστυνόμοι, Ινδιάνοι. Όλοι. 20 Δεκάτου 2011, Βουλή. Λέτε, καμιά κυβέρνηση δεν τολμάει να τους βάλει χέρι. Για τους κλέφτες. Το πάω εκεί πέρα. Λοιπόν, και το ξαναλέω και τώρα. Και λέτε, δεν θα δούμε ποτέ λίστες με γιώτα ληστών με ήττα. Με ερωτηματικό. Δεν θα δούμε ποτέ λίστες ληστών. Έρχεται δε εκείνη η αποστροφή που λέτε αυτές είναι κυβερνήσεις κότες. Ενοχλείται ο Πετσάλνικος από πίσω στο ξύλο επάνω. Με το δίκιο του. Λοιπόν.
Σας λέει όλα τα υπόλοιπα τα λέτε μια χάρα. Τώρα όμως η Δημάρη είναι στη Βουλή. Και ναι, πάλι και δεν βλέπουμε λίστες. Και στηρίζει για την κυβέρνηση. Συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω. Και πάλι δεν βλέπουμε λίστες όμως. Δηλαδή έχει γίνει όλο αυτό. Όχι, το πράγμα για τη λίστα Λαγκάρντ. Όσες λίστες θες. Έχουμε 15 λίστες. Έχουμε βάλει απλώς, χέρι στους χωροφυγάδες. Απλώς δεν τις έχουμε κάνει τίποτα. Mm-hmm. Και υπάρχουν ευθύνες σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε συμμετέχω σε αυτήν είτε όχι, η οποία συμπεριφέρεται ως κότα mm-hmm. σε τέτοια ζητήματα. Συμπεριφέρεται αυτή η κυβέρνηση ως κότα. Μέχρι στιγμής, βεβαίως. Μέχρι στιγμής, βεβαίως. Mm-hmm. Συνεχόμενες κυβερνήσεις. Και η κυβέρνηση Παπανδρέου, και η κυβέρνηση Παπαδήμου, και η κυβέρνηση Σαμαρά. Ακόμα, ως τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα. Ως τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα. Όταν θα αρχίσουν να γίνονται πράγματα, σύντομα, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, τότε θα σου πω ότι κάτι αλλάζει. Είμαστε λοιπόν από αυτό το τμήμα της αριστεράς που αποφασίσαμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε mm-hmm. σε αυτή την αλλαγή μαζί με αυτούς που μας έφεραν στην καταστροφή. Ναι. Έτσι. Okay. Δηλαδή ποτέ δεν αλλάζει συλλήβδιν όλο το προηγούμενο, όλο το παρελθόν μιας διακυβέρνησης εκτός αν γίνει επανάσταση ή ατομική ή πραξικόπημα. Ναι. Έτσι. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπάρχει συνέχεια της διακυβέρνησης και του κοινοβουλευτισμού. Επί επανάστασης και πραξικόπηματος, ναι, συνεχίστε τώρα. Τώρα λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία όπου οι λίστες έχουν γίνει πια γνωστές. Mm-hmm. Τα ονόματα έχουν παραλάβει αυτοί που ξέρουν σημειώματα ότι η κύριε Μπογδάνο, κύριε Ψαριανέ, ξέρετε, έχετε μια εκκρεμότητα με κάτι ζητήματα. Έχει οικονομικά. Γίνει αυτό, το ξέρετε. Βεβαίως, ότι έχει γίνει. Βεβαίως έχει γίνει. Έχετε έλθει βεβαίως. Σε επαφή με τους και αρμοδίους. Έχουν εισπραχθεί πολλά χρήματα. Ναι. Όχι όσα θα έπρεπε. Θα μπορούσε να έχουν εισπραχθεί 20 δις. Έχετε πει επανειλημμένα στο κοινοβούλιο από βήματος ολομελίας ότι εγώ δεν θέλω να μπει κανένας φυλακή. Δημεύσεις θέλω περιουσιών. Επιλέξει θα στο επαναλάβω. Αυτό το πράγμα. Επιλέξει θα στο επαναλάβω. Μπορεί να κάνει κάτι δεν με ενδιαφέρει καθόλου ναι. αν θα μπει στη φυλακή. Ο Τσοχατζόπουλος, mm-hmm. ο Μπάγκαλος, ο Αλογοσκούφης, ο Ψαριανός, ο Παπακοσταντίνου ή ο Μπογδάνος. Okay. Δεν μου καίγεται καρφάκι. Μακάρι να κάτσει σπιτάκι του με την οικογένειά του, mm-hmm. αλλά θα δημευθεί η περιουσία του. Πρέπει να μιλήσουμε για δίμευση περιουσίας σε ίσο ποσό με αυτό που υπεξαιρέθηκε, που εξαφανίστηκε ή που εκρύβει ή που δεν φορολογήθηκε ή που διέφυγε στο εξωτερικό χωρίς να φορολογηθεί. Η Δημάρ θα το κάνει αυτό, μπορεί να το μα κάνει. Μα το κάνουμε μέσα, κάθε μέρα. Μπορεί να το κάνει μέσα αυτή την κυβέρνηση. Και το ζητάμε, την έχουν στην άκρη. Και το ζητάμε και το ψηφίζει απαιτούμε. Αυτά τα οποία πρέπει να ψηφίσει, τέλος πάντων. Επιτρέπει στην κυβέρνηση να υπάρχει. Δεν ψηφίζει και τη διάταξη για τα εργασιακά και από εκεί και πέρα. Επίσης, να σου πω ότι τα εργασιακά, πάρα πολλά πράγματα, αν δεν ήταν η Δημάρ σε αυτή την κυβέρνηση, θα είχαν περάσει πιο άγρια αντί να δουλεύω, πράγματα. Μια στιγμή να το πάρουμε και από τη γενιά. Κάποια θετικά που έχουμε προτείνει και έχουμε τροποποιήσει δεν θα είχαν γίνει. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Αλλά ας μην ανοίγουμε ένα κατάλογο τέτοια ότι εμείς προσφέραμε, δώσαμε και λίγο από αυτό το χρώμα. Δώσαμε και λίγο από αυτό. Πήραμε και πίσω κάποια άγρια εξοδοτικά και άδικα. Εξακολουθούμε και έχουμε άδικα μέτρα εξοδοτικά. Mm-hmm. Εξακολουθούν να υπάρχουν, να προτείνονται και να τα ψηφίζουμε κιόλας. Μια και μιλούσαμε πριν για λίστες, θα πάμε και στο. Όμως, να σου πω για να τελειώσω αυτή τη φράση. Ναι. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Επειδή δεν έχουν προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, αλλαγές. Όσο δεν γίνονται αλλαγές στο θεσμικό περιβάλλον της mm-hmm. χώρας, στη διακυβέρνηση, στο πολιτικό σύστημα, θα παίρνονται σκληρά, αποτρόπαια και οριζόντια μέτρα. Αυτό σταματάει τώρα, τελείως. Κάτι παραδέχομαι ότι πάντοτε μου άρεσε στο λόγο σας, είναι ότι απαιτεί από όποιον τον παρακολουθεί να ανοίγει πάρα πολλά θέματα μαζί και να τα παρακολουθεί ταυτόχρονα. Εν σχέση είναι με τις λίστες. Είναι από μόνο θέμα έτσι ανοιγμένα. Εν σχέση, ναι, έτσι είναι η ζωή τελικά. Σε λαβή. Άστα να πάνε. Εν σχέση με τις λίστες, αύριο, δηλαδή σε λίγες ώρες, στη Βουλή. Καλό ξημέρωμα. Πόσες κάλπες τελικά. Θυμάμαι πάλι τον κοινοβουλευτικό Ψαριανό να κάθεται μπροστά τους και να λέει πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Κομματικές πειθαρχίες. Αδιανόητα πράγματα. Θα σου πράγμα. Πω επίσης. Δεν θα γίνει το ίδιο σε μερικές ώρες. Θα σου πω για τις λίστες. Ήταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών ο κύριος Βενιζέλος σε ομιλία μου. Που γύρισε και του είπα, κύριε Βενιζέλο, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι έχετε έρθει σε συμφωνία με την Ελβετίδα ομόλογό σας mm-hmm. για κάποιες λίστες. Δεν είχαμε ιδέα τότε για λίστες. Αυτό είναι
1,5 χρόνο πριν, ένα χρόνο πριν. Ναι, ναι. Πολύ πριν μάθουμε για λίστες. Ότι είπατε ότι, θα έρθετε σε, ότι έχετε έρθει σε συμφωνία με την Ελβετίδα, ομόλογό σας, για κάποιες λίστες Ελλήνων που έχουν βγάλει λεφτά σε ελβετικές τράπεζες. Τι έχει γίνει με αυτό? Και μου είχε πει, δρομολογείτε, δρομολογείτε, προχωράει αυτό. Όταν μου το είπε αυτό, ναι, δεν προχώραγε τίποτα. Είχαμε πάρει μια λίστα που την έδινε ο ένας τον άλλον. Πρόσεξε τώρα, εδώ μιλάμε για τρελά πράγματα. Που το CD που πήραμε από τη Γαλλία άτυπα, ναι, χάθηκε. Ναι. Ο κ. Παπακοσταντίνου έκανε αντίγραφο. Το αντίγραφο αντιγράφτηκε και χάθηκε το δεύτερο CD, αντίγραφο. Το, ναι, στικάκι το έδωσε στον κύριο Διώτη, ο οποίος εξωφρενικό, λέει ότι για να μην πάθει καμιά ζημιά, το αντέγραψα και μετά το κατέστρεψα. Ναι, αλλά αύριο δηλαδή, στη Βουλή. Δηλαδή, σήμερα ούτε στη ο Βουλή. Άβερελ Ντάλτον δεν τα λέει αυτά στο Λούκι Λουκ. Σε δηλαδή, λίγες ώρες. Τραγικά πράγματα αυτά. Στη Βουλή, λοιπόν, θα στηθούν κάποιες κάλπες. Και υπάρχει και το ζήτημα αν θα στηθούν τρεις, όσες οι προτάσεις των κομμάτων. Από τη μία η Ανεξέλ με την Χρυσή Αυγή, από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη Παπακοσταντίνου Βενιζέλου. Μπράβο. Και από την άλλη η κυβερνητική που ακριβώς λέει μόνο Παπακοσταντίνου. Και το κουκουέ που λέει δεν το συζητάω καν, μόνο τέσσερις. Θα σου πω λοιπόν εξ αρχής. Έπρεπε να γίνει εξεταστική επιτροπή, και να εξεταστούν τα πράγματα πρώτα. Ναι. Πώς έχουν τα γεγονότα. Και ό,τι στοιχεία προέκυπταν για πρόσωπα, ναι, να πηγαίναμε στα πρόσωπα ένα-ένα. Αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Κακώς δεν ακολουθήθηκε. Θεωρήσαμε ότι είναι αποχρώσεις ενδείξεις για να διερευνηθεί το θέμα του Παπακοσταντίνου, και προχωρήσαμε στην προανακριτική για την υπόθεση Παπακοσταντίνου. Μετά ήρθαν οι άλλες προτάσεις που λένε και για τον Βενιζέλο, για τον Παπανδρέου, για τον Παπαδήμο κτλ. Το βλέπω άσχετο αυτό, όλο το πακέτο. Οι τρεις κάλπες πάντως. Γιατί ποινικές ευθύνες δεν έχουν προκύψει ούτε ενδείξεις ποινικών ευθυνών. Παρά μόνο για τον Παπακοσταντίνου, για την αλλίωση. Την οποία αλλίωση, εγώ να ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι θα το θεωρούσα, δηλαδή, εκτός από φοβερά αλαζόνας, ναι, θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ βλάκας. Ναι. Αν έσβησε τα ονόματα από δύο ξαδέρφες του, από μια δύο ξαδέρφες και δύο γαμπρούς του και ένα γαμπρό του. Οπότε τι του τη στήσανε. Θα έσβηνε άλλα 137 για ξεκάρφωμα. Οπότε τι του τη στήσανε. Δεν είναι, το γνωρίζω, είναι, θα μια, το δούμε. Είναι μια δόκιμη απορία. Μπορεί να έκανε αυτή την κολοσσιαία βλακεία και, ναι, λόγω αλαζονίας. Γενικά οι κυβερνώντες έχουν μια αλαζονία. Ωραία. Είτε είναι τεχνοκράτες, είτε είναι εκλεγμένοι. Εντός 24 ώρες. Όχι όλοι, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Όπως θα ξαναπώ. Όπως έχετε ξαναπεί και θα ξαναπείτε. Λοιπόν, είπατε πρώτερα να επαναλαμβάνετε αυτές τις κάλπες. Τρεις κάλπες. Πού το πάω. Τρεις κάλπες είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια, μαντρί και πειθαρχία. Θα σου πω ακριβώς πώς το σκέφτομαι εγώ. Και θα το προτείνω κιόλας, γιατί θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, που η διάσκεψη των Προέδρων είπε να συζητηθεί αυτό στη Βουλή. Εγώ θα πρότεινα να στηθεί μία κάλπη που θα έχει δύο ψηφοδέλτια. Το ένα θα έχει Ψαριανός, Μπογδάνος, Σαραβάκος, Νεστορίδης. Ωραία. Και η άλλη θα είναι Λευκό. Και παίρνεις το όνομα με τα τέσσερα ονόματα, το ψηφοδέλτιο, και βάζεις σταυρό σε αυτόν που θέλεις να προτείνεις την παραπομπή του. Και ψηφίζεις. Okay. Δεν θες κανέναν, ψηφίζεις Λευκό. Θες και τους τέσσερις και τους τέσσερις. Θες δύο. Αλλά μία κάλπη καθαρή, όπου και δημοκρατικότερο είναι και δεν παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφόρητης ψήφου. Οι τρεις κάλπες δεν θα είναι οι λίγο τρεις κάλπες κατάντια. Σώνει το σκηνικό, σώνεται και ως προς τη μυστικότητα, αν περνάς και ρίχνεις ένα χαρτί σε κάθε κάλπη. Αν περνάς και από τις τρεις. Ναι. Στη μία λοιπόν ρίχνεις την πρόταση που γουστάρεις και στην άλλη ρίχνεις λευκά. Αλλά περνάς και από τις τρεις. Έτσι. Αν σηκώνεσαι και πηγαίνεις στην κάλπη του κόμματός σου, στοιχημένος, είναι πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Η Φεράρι για μένα, για μένα αυτό δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δημοκρατικό και παραβιάζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Η και το έχουμε ξανακάνει με τα γαλάζια ψηφοδέλτια στην εκλογή του κυρίου Σαρτζετάκη. Το έχουμε κάνει πολλές φορές δυστυχώς. Η Φεράρι ήταν δική σας. Ποια η... Είχατε βγει τέλος πάντων δύο, σε κάποια στιγμή. Δύο Φεράρι έχετε. Μία εδώ και μία στην Αμερική, στο Long Island. Α, okay. Έχω επίσης κανένα δύο νησιά. Ναι. Έχω ένα μεγάλο μέρος της Μυκόνου, δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Ναι. Και έχω και πάρα πολλές. Είμαι σε όλες τις λίστες. Δηλαδή έχω πάρα πολλές καταθέσεις. Και έχετε και πολύ ενδιαφέρον. Και σε ελληνικές και σε ξένες τράπεζες. Θυμάμαι να έχετε πει ότι από ένα σημείο και μετά, και μάλιστα σε παρέμβαση σε τηλεοπτικό δελτίο του. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων, του Alter πρέπει να ήταν. Ότι στο θέμα τρομοκρατία από ένα σημείο και ύστερα μπήκανε μέσα υπηρεσίες, χαφιέδες. Το παρακράτος τι κάνει σήμερα, καλά είναι?
Δεν υπάρχει χώρα χωρίς παρακράτος. Ούτε η Σοβιετική Ένωση, ούτε η Νιγηρία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία, η Μογγολία. Ναι. Δεν υπάρχει χώρα, κράτος χωρίς παρακράτος. Μυστικές υπηρεσίες, ΜΙΤ, ΜΟΣΑΔ, υπηρεσίες, αυτό, κόλπα, ιστορίες, Ergun, κοργή, ναι. Watergate, Lagarde Gate, λίστες, ιστορίες, πλαστές, πέτσινες, χαμένα στοιχεία. Δεν υπάρχει. Επίσης, υπάρχει μια σταθερή λειτουργία προβοκατόρικων στοιχείων, παρακρατικών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των κυβερνήσεων παντού. Και στην Ελλάδα υπάρχει. Υπήρχε πάντα, το ξέρουν όλοι οι υπουργοί δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη, πώς θες να τους πούμε, όπως και να τους πούμε, το ξέρουν όλοι αυτό. Ότι συνέβαινε με το και συμβαίνει. Δηλαδή. Ότι συνέβαινε και συμβαίνει. Τι συμβαίνει σήμερα, κατά τη γνώμη μου, εδώ και πολύ καιρό μάλλον, όχι σήμερα. Το παρακράτος ήταν για την Ελλάδα προνομιακή συμπεριφορά και λειτουργία της ακροδεξιάς. Δεν υπήρχε παρακράτος δηλαδή του Δημοκρατικού Στρατού ή αμύτικο ή κουκουέδικο το 50, το 60, το 70 στη Χούντα ή στη μεταπολίτευση. Υπήρχε σταθερά λειτουργία ενός παρακράτους που ήταν προνομιακή λειτουργία της ακροδεξιάς. Okay. Εδώ και αρκετά χρόνια, από το 75-80, ξέρω, από την περίοδο της μεταπολίτευσης, έπαψε να είναι προνομιακός χώρος της ακροδεξιάς μόνο. Άρχισε να λειτουργεί και ένα αριστερό παρακράτος. Στη λογική μιας τιμωρίας του συστήματος, του αστικού καθεστώτος, του μεγαλοκαρχαρία κεφαλαιοκράτη και όλα αυτά. Τα γκαζάκια, και ο εμπρισμός, το Καλάσνικοφ στην Ριγίλης πήγα να πω, στη Συγκρού. Είναι αγανακτισμένοι, αναρχοαυτόνομοι, αντιεξουσιαστές, δεν υπάρχει μαύροι κουκινίζοντες ή είναι παρακράτος. Δεν υπάρχει δημοκρατική λειτουργία με τέτοια στοιχεία. Όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, είναι εκδηλώσεις βίας. Σε καθεστώς δημοκρατίας, καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Κουτσής, στραβής, λειψής, να το δεχτώ. Αλλά επειδή εγώ δεν γουστάρω αυτή την κυβέρνηση, ναι, που βγήκε πριν από 6 μήνες, ή την προηγούμενη που βγήκε πριν από δύο χρόνια, ή την επόμενη που θα είναι η κυβέρνηση των ανεξάρτητων Ελλήνων, ας πούμε, μεθαύριο. Ναι. Και εγώ δεν θα τη γουστάρω αυτή. Να αρχίσω τώρα να βάλω Καλάσνικοφ, μάσκες, ξέρω εγώ, κράνη, παλάσκες και πάμε στο βουνό. Δηλαδή, Τουπαμάρος, Αντάρτικα Πόλεων και τέτοια. Παραμπούν το Μαρτί και δεν δηλαδή, σημαίνει. Είναι σοβαρό να συζητάμε αυτό το ζήτημα. Είναι όμως υπάρχει, δηλαδή, τελεία και παύλα είναι χρήση βίας, είναι αντιδημοκρατική συμπεριφορά και είναι φασισμός. Αν είναι κόκκινος, ροζ, μαύρος ή πράσινος, δεν με ενδιαφέρει και ούτε συμπαθώ τη θεωρία των δύο άκρων. Ότι είναι ακροαριστερή και ακροδεξιή. Είναι μόνο φασισμός και το άκρο είναι ένα, ο φασισμός. Η βία σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, είναι φασισμός. Ακόμα και η λεκτική βία. Άμα αρχίσω εγώ τώρα να σου λέω μπινελίκια εδώ πέρα διάφορα, έχω πάρα πολλά, και να αρχίσω να σταχώνω και να το κάνω εδώ μέσα καλοκαιρινό, είναι εκδήλωση βίας. Δεν σας έχω βγάλει βίντεο. Λοιπόν, ναι, και φωτογραφίες, δεν μου έχεις φέρει και φωτογραφίες. Είπαμε, δεν θα βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο. Χωρίς ντοκουμέντα δεν μπορούμε. Αυτό τη φωτογραφία που κρατάτε την πύρα δεν μπορούμε. Λοιπόν, δεν πίνω μπύρα. Σπανίως μόνο με το φαγητό. Την πύρα την έφαγα στη Μούρη. Η Αυγή. Από ένα φίλο μου, δίθεν ηθοποιό, δίθεν αριστερό. Ναι. Γνωστόν. Που είναι φίλος μου 20 χρόνια. 25. Λέγαμε διάφορα πράγματα. Εκεί στο Λούις ήσασταν. Στη Μαβίλη. Ναι. Και μου είπε ότι ξέρεις αυτά τα που ψηφίζεις, που εγώ δεν είχα ψηφίσει τίποτα ως τότε, έτσι. Κανένα κακό πράγμα. Και αυτά που έχει σκόπο να ψηφίζεις, η μάνα πήγε να αυτοκτονήσει, η μάνα μου, μου είπε, και την κράτησα τελευταία στιγμή. Του λέω να σου πω, ρε, μην πω και το όνομά του. Ας πω τώρα, μην μου λες τώρα ότι κράτησες. Θα πάρω τηλέφωνο τη μάνα σου και θα τη ρωτήσω. Σε κράτησε τελευταία, πήγαινε αυτοκτονία. Δηλαδή, μου λέει χοντράδες. Ότι ας πούμε έχουμε 5.000 αυτοκτονίες.
Καλά, έχουμε αυτοκτονίες και από έρωτα, επειδή χάσανε τα λεφτά στο καζίνο, επειδή έχουμε και από απεγνωσμένους, οργισμένα από ανθρώπους που είναι πιεσμένοι τρομακτικά και δεν έχουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ναι, και σας έχουμε. Πέταξε την πείρα στην δεν έχουμε 5.000 αυτοκτονίες για αυτό το λόγο, ναι. Γιατί και η κατοχή ήταν μια δύσκολη κατάσταση, ουδής αυτοκτονούσε στην κατοχή. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, βεβαίως. Αλλά όταν βγαίνουν διάφοροι δημαγωγοί λαϊκιστές και λένε ότι εδώ ο κόσμος αυτοκτονεί και όλα αυτά και ότι πήγε να αυτοκτονήσει η μάνα μου και την έπιασα τελευταία στιγμή, του λέω, μήπως έμαθε ότι είσαι γιος της. Και εκεί φάγατε την πείρα. Και μου ρίξε την πείρα, ας πούμε. Και μετά το πιάνει αυγή. Θα μπορούσα εγώ μετά να πάρω το τασάκι από δίπλα, ναι, και να του ανοίξω το κεφάλι. Ή να του χώσω ένα σπασμένο ποτήρι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα είναι παρανοϊκό. Mm-hmm. Και ανάμεσα σε φίλους, σε πρώην συνεργάτες, σε πρώην, όχι σε πρώην, σε αδέρφια, mm-hmm, σε ξαδέρφια. Εγώ διαφωνώ με σένα, τελείως. Δηλαδή να σε πλακώσει στο ξύλο. Δεν μου απαντάτε όμως αν πιστεύετε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι αυτό το οποίο ορισμένοι είναι θεωρούν βία αποδεκτή και είναι φασισμός. Είναι... Τελεία και παύλα. Είναι βία, ναι, και είναι φασισμός. Και δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει. Δεν εννοώ το χρώμα. Εννοώ αν υπάρχει μέσα παρακρατική ανάμειξη. Σε κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις υπάρχει. Mm-hmm. Έχω δει στις πλατείες, στις προπέρσινες και περσινές κινητοποιήσεις, έχω κατέβει στις πλατείες και στην πάνω και στην κάτω 15 φορές. Mm-hmm. Άλλοι με αποθέωναν, άλλοι με βρίζανε, mm-hmm, ότι και εσύ με αυτούς που πήγες και έμπλεξες, γιατί μου τζώναμε εκατοντάδες άνθρωποι. 300 όλο το κοινοβούλιο που έχουν χαθεί ζωές για να δουλεύει αυτό το μπουρδέλο. Έχουν μπει άνθρωποι κατά πώς θέλω να το πω. Ναι. Για να δουλεύει αυτό, για να λειτουργεί αυτό το πράγμα, έχει χάσει κόσμος και κοσμάκι στη ζωή του. Έχουν χάσει άνθρωποι τα παιδιά τους για να λειτουργεί το κοινοβούλιο. Κακά, στραβά, θα έρθουν οι εκλογές και θα τους τακτοποιήσουμε. Αλλά αυτό το να υποδαβλίζεις. Πάρτε τα. Πάρτε τα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Και αριστεροί. Και κομμουνιστές. Και αυτό. Θα έρθει η απόλυτη απαξίωση. Θα καλλιεργηθεί η απόλυτη διάχυση ευθυνών ότι όλοι είναι ίδιοι. Και τώρα μέσα σε αυτούς τους όλους που είναι ίδιοι μπήκαν μερικοί που δεν είναι καθόλου ίδιοι. Αυτό ήθελα να με σας κανένα ρωτήσω. Ανθρώπινο αυτό είδος. Ήθελα να σας το ρωτήσω. Όχι με βουλευτές, ναι, όχι με κόμματα, με κανένα ανθρώπινο είδος. Έχετε πει ότι σε κάθε κόμμα υπάρχουν καλοί. Αλλά αυτό το είχατε πει πριν μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Και στη Νέα Δημοκρατία έχω συναντήσει καλούς ανθρώπους. Στη Χρυσή Αυγή θέλω να πάμε. Και αξιοπρεπείς ανθρώπους. Ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ. Έχω συναντήσει αξιοπρεπή. Έχετε πει ότι ο Βορύδης είναι φασίστας σε απεξάρτηση. Είχα πει ότι ο Βορύδης, η σημερινή παρουσία του Βορύδη δεν εκδηλώνει, και το ξαναλέω, mm-hmm, δεν είναι ο Βορύδης με το τσεκούρι. Mm-hmm. Και εγώ 18 χρονών είχα κάτι ρόπαλα. Όχι μόνο επειδή ήταν χούντα, γιατί ήμουνα στη νομική και στις δύο καταλήψεις νομικής και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, Φλεβάρι, Μάρτιο του 1973 και τον Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο. Και ήμουνα εκεί σε καταλήψεις. Και έχω βρεθεί και σε καταλήψεις του χημείου, επί δημοκρατίας, mm, ως μειόφυλα. Δηλαδή, τώρα... Καταπληκτικό τραγούδι του Πανούση τώρα, για το χημείο. Ναι. Μας την είχαν στημένη, την είχαν στο χημείο, τα παιδιά μαζί της. Ναι, ήταν καμπουραμένοι, με ξύλα, με κατρόνια και σιδερολοστούς. Μισό λεπτό, ακριβώς, τώρα κάνω εγώ μια... Και το Μαλάμις και τα ΚΝΑΤ και τα λοιπά. Είμαστε μαζοχιστές. Το έχω. Έχετε γράψει τραγούδι για τον Πανούση, συγγνώμη. Επιστρέφω εκεί. Κόμματα με φρουφού και αρώματα. Στις Βουλή στα Έδρανα. Το δούμε στο τέλος και αυτό. Λοιπόν, ήταν παραμονές των εκλογών του 1977. Τότε ήμασταν με τη Συμμαχία. Πέντε μικρά κόμματα που κατεβήκαμε σε εκλογές του 1977. Λίγο πριν σε εκλογές του 1977, όντα στο Ρήγα Φεραίο, ναι, ήμουνα στο Ρήγα. Δεν ήμουνα ούτε αναρχοαυτόνομος, ούτε πάρτα. Όλοι οι ίδιοι είσαστε, όπως κάτι άλλοι φίλοι μου, που από τότε δούλευαν, ναι, λίγο έτσι. Ναι. Έτσι ήταν, την είχαν τη βλάβη. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση στον κόσμο το δικό μου, της αριστεράς. Υπάρχει μια αριστερά που είναι ερωτευμένη με τον κρατισμό. Mm-hmm. Μια σοβιετική αριστερά, να την πω. Βορειοκορεάτικη, τσαουσεσκική αριστερά, ναι, να την πω. Να την πω όπως θέλεις. Που είναι ερωτευμένη με τον κρατισμό. Θέλει να είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και υπερασπίζεται οτιδήποτε κρατικό. Και να είναι όλα κρατικά. Και το λένε και τώρα και σήμερα και ο Παναγιώτης και ο αυτός και ο Πέτρος και αυτός. Δεν θα σου πω και ονόματα. Υπάρχει λοιπόν
στο ίδιο αυτό μπλοκ της δικής μου αριστεράς και ένα άλλο μέρος που είναι κάτω το κράτος. Δηλαδή, κολοσιαία αντίφαση. Mm-hmm. Υπάρχουν αριστεροί άρρωστοι κρατιστές, στάζει, όχι από το ταβάνι. Ναι. Έτσι, οι ζωές των άλλων, Καγεμπέ, όλο αυτό το πράγμα, ναι. Χόνεκερ, Κιμ Ιλ Σουγκ, έτσι, Τσαουσέσκου, που είναι ερωτευμένοι με το κράτος και τον κρατισμό, και υπάρχουν και δίπλα συντροφάκια που είναι κάτω το κράτος κατάλυση της εξουσίας. Και αυτά τα δύο πράγματα, ναι. Τα απολύτως αντίθετα, συνυπάρχουν σήμερα σε ποιο κόμμα μόνο. Δεν θα πρέπει να το πω εγώ τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω που το πάτε. Ποιος να το πει. Καταλαβαίνω που το πάτε, εννοείται τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα, μα εκεί δεν είναι, μα, τους, αφού τους θες να σου πω ονόματα. Δηλαδή... Δεν πείτε μου ονόματα. Δηλαδή υπάρχουν οι κρατιστές, ναι. οι φανατικοί οπαδοί του κρατισμού, ναι. που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, μάλλον θέλουν να είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ωραία. Ο Τσίπρας τι είναι από όλα αυτά. Και υπάρχει και άλλο ένα άλλο πράγμα είναι από αυτό. Και υπάρχει κι άλλο ένα μεγάλο μέρος, mm-hmm. μικρές ομάδες, ομαδούλες, γκρουπούσκλα κτλ. Ναι. Μπορώ να σου πω καμιά τριανταριά ονόματα ομαδούλων, έτσι, ή μικρών ομάδων, που είναι κάτω το κράτος, αυτό δεν συζητάμε τίποτα και να πέσει, να μην έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, ρε παιδί μου, να έχουμε δικτατορία του προλεταριάτου ή τίποτα. Αναρχία. Αναρχία, να έχουμε αναρχία. Ξέρεις, υπάρχουν αναρχικοί σοβαροί. Ξέρω πολλούς. Ξέρω αναρχικούς που είναι 30 χρονών, 50, 70, που είναι πάρα πολύ σοβαροί. Επίσης. Περιγράφουν ένα πράγμα που μπορείς να το συζητήσεις ναι, ή να διαφωνήσεις, να συμφωνείς. Υπήρχε ο αναρχικός. Είναι σοβαροί. Της εποχής του Άσιμου. Ναι. Δεν γένε σπίτια. Υπάρχουν ναι, δεν γένε σπίτια, μαγαζιά, δεν φοράνε κουκούλες. Μπορούν να βγάζουν λόγους πύρινους και να δακρύζεις. Γιατί βρίσκεις και ένα δίκιο σε αυτά που λένε, αλλά δεν σκοτώνουν ανθρώπους, δεν εκτελούν επειδή έτσι αποφασίσαμε εμείς οι τρεις οι φίλοι που τρώμε το σταφύλι, ούτε βάζουν γκαζάκια, με ούτε τις... στοχοποιούν ανθρώπους. Με τις καταλήψεις και τις βίλες τι πρέπει να γίνει. Καλά κάνει η κυβέρνηση τώρα και έχει επιδοθεί. Ξέρετε τι. Έχω συμμετάσχει σε καταλήψεις και σε καταλήψεις τέτοιες. Το ξέρω. Θέλω να σε, θέλω και να, λένε να... κάποιοι ότι όποιος δεν μπορεί να τετραγωνίσει τον κύκλο όταν. Κυκλώνει το τετράγωνο. Κυκλώνει το τετράγωνο. Αυτό το λέγανε επί Πατακού. Επί Πατακού. Ότι... Μπράβο. Ναι, από τη Χούντα. Λοιπόν, να σου πω ότι έχω γνωρίσει καταλήψεις mm-hmm. που πραγματικά είχαν παραγωγή έργου και δημοκρατικού. Και έργου αμφισβήτησης διαλόγου και πολιτισμού, πολιτιστικού προϊόντος. Και ήταν εξαιρετικές. Πριν από 10, 20, 30, 40 χρόνια. Και υπήρχαν και σε άλλες χώρες. Και στο Βερολίνο και στο Άμστερνταμ και από εδώ και από εκεί έχουμε δει. Έχουμε συναντήσει Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Τρύπες, ξύλινες, σπαθιά, τα πάντα. Ναι. Το έχουμε. Ωραία. Αυτό μακάρι να μπορούσε να κρατήσει, να υπάρχει και να... αυτοπεριφρουρείται. Όταν σε αυτό το χώρο, που εμένα μου αρέσει αυτό, ως ιδέα, εμφυλοχωρούν, διεισδύουν, κάνουν εισοδισμό, προβοκάτορες, ανόητοι, οπότε καλά εγκληματίες, δολοφόνοι, που φτιάχνουν μολότοφ, που έχουν στυλιάρια ή καλάζνικο ή οτιδήποτε, αυτό το πράγμα είναι αντιδημοκρατική λειτουργία. Και είναι αντιδημοκρατική λειτουργία και η κατάληψη και η έννοια της κατάληψης. Στη Λέλλας Καραγιάννη δεν υπήρχε τίποτα. Στον κάθε μπουτάρι και στον κάθε καμίνι, όπως τους το έχω πει, έχουν δεκάδες αναξιοποίητα κτίρια που ανήκουν στο Δήμο ή στην τράπεζα, που δεν τα... σε ναι. κάποια τράπεζα, στην Εθνική, στο Ταμιευτήριο ή στο... σε ένα Υπουργείο, που είναι εγκαταλειμμένα χιλιάδες κτίρια σε όλες τις πόλεις. Να πούνε λοιπόν οι Δήμοι ότι αυτό το κτίριο Μοσχάτου και Τερψιδέας γωνία το παραχωρούμε στον κοινωνικό χώρο. Το δίνουμε σε πολιτιστικούς ομίλους, μπείτε μέσα, φτιάχτε το, ανανεώστε το. Είστε στην κυβέρνηση. Και κάντε συζητήσεις, προβολές. Είστε στην κυβέρνηση. Αλλά έχει υπάρξει αποτύπωμα. Να σου πω κάτι. Όταν μου είπε ο Καμίνης, mm-hmm. το έχω κάνει. Αλλά δεν δέχονται να πάνε σε αυτό το κτίριο που τους λέω, πηγαίνετε σε αυτό, στο κέντρο της Αθήνας να κάνετε αυτό. Δεν θέλουν. Θέλουν να κάνουν κατάληψη. Αυτό είναι επαναστατική γυμναστική. Ο Δένδιας κάνει καλά. Δηλαδή, άμα πει στον άλλον, να σου πω, τα γκράφιτι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Οι ζωγραφιές, τα γκράφιτι. Άμα πει, ελάτε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, βλέπετε αυτόν τον τοίχο. Κάντε παπάδες, τέρατα, ναι. βάφτε τον και κάντε ένα τεράστιο υπέροχο γκράφιτι. Το καλύτερο στον κόσμο. Το έχω κάνει εγώ, σε τοίχο δικό μου. Θείου μου, όχι δικό ναι. μου, ότι ελάτε να τον βάψετε.
να κάνετε ένα ωραίο γκράφιτι. Δεν πάτησε πόδι κανένας. Δεν θέλει ο άλλος να πάει να βάψει εκεί που θα του παραχωρήσει το χώρο. Θέλει να κάνει αυτό τον ψεύτο τσαμπουκά. Οπότε τι ότι κάνεις. Εγώ είμαι επανάσταση, είμαι έξω από το σύστημα, όλοι οι άλλοι είναι πουλημένοι και εγώ θα κάνω εξέγερση και επαναστατική γυμναστική. Είμαστε δηλαδή όμως. Θα χρησιμοποιήσω βία. Αλλά στη βία κερδίζει το καθήκη. Ο χειρότερος κερδίζει ο πιο δυνατός και ο πιο κακός. Και αυτά τα παιδιά μπορεί να κάνουν ηλιθιότητες ή να σκάνε γκαζάκια, αλλά δεν έχουν την ψυχή του εγκληματία ακόμα. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να την αποκτήσουν. Στη βία κερδίζει ο εγκληματίας, ο χειρότερος. Αυτός που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή, αν είναι παιδί, αν είναι μωρό, αν είναι γέρος, λαμπρά, αν είναι σταθμός του μετρό ή ναι, αν είναι πλατεία του Συντάγματος. Και τέλεια, και να είχαμε και δύο ποτά τώρα την ώρα που μου τα λέτε αυτά, αλλά είστε στην κυβέρνηση. Ο Δένδιας καλά κάνει. Προσωπικά δεν είμαι στην κυβέρνηση ως και ούτε θα είμαι ποτέ, στο λέω. Ως δημάρχη. Είναι δέσμευση. Λοιπόν, ο Δένδιας καλά κάνει και την ώρα που έχουμε το στικάκι της Λαγκάρντ, περνάει το φορολογικό, περνάνε τη Δευτέρα χτες οι ρυθμίσεις νομοθετικού περιεχομένου που είναι έξτρα του φορολογικού και κάνουν κάποια κουλά και πράγματα. Και δεν είναι και τελείως η καλύτερη διαδικασία. Και αύριο οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι αύριο, η καλύτερη δηλαδή, διαδικασία. Και αύριο δηλαδή σε λίγες ώρες έχεις. Είναι όμως κάτι επίγον και πρέπει τις να γίνει. Κάλπες, τρεις κάλπες, τέσσερις κάλπες, τις κάλτσες, αδερφές μου, στις κάλτσες. Στις κάλτσες που έλεγε. Πάνω σε όλο αυτό που έλεγε και ο σύντροφος Παπανδρέου. Ναι. Λοιπόν, πάνω σε όλο αυτό σωστά καλά κάνει έθεσες ο Δένδιας και θυμάται ότι υπάρχει η Αμαλίας, να σου πω, υπάρχει Καραμαγκά. Υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις, εμφανίζεται και λειτουργεί και κάποια λογική, μπορεί να μην γίνεται από αυτούς, αλλά δικαίως εσύ το υποψιάζεσαι ότι είναι ένα είδος αντιπερισπασμού. Mm-hmm. Ότι τώρα που κεγόμαστε εγώ και που είναι τα δύσκολα, το δεν πάμε να πετάξουμε έξω τα κολόπεδα της καταλήψης. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πράγματι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και με αυτή τη λογική εγώ δεν έχω καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το αποδέχομαι. Αποδέχομαι όμως ότι η κατάληψη είναι πράξη βίας και ότι δεν είναι σωστό να συμβαίνει. Δηλαδή, έρχονται 150 νεοναζί αύριο το απόγευμα και κατεβαίνουν στην Κουμουνδούρου και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και μπαίνουν μέσα και το κάνουν καλοκαιρινό. Θα καεί το σύμπαν μετά. Ε? Μετά θα καεί κατάληψη το σύμπαν. Γιατί λένε διάφοροι αριστεροί ότι οι καταλήψεις είναι λογικό να συμβαίνουν. Δεν είναι. Σε καθεστώς δημοκρατίας δεν είναι. Έχουμε μπορεί δημοκρατία να κάνει συμβολική κατάληψη για μία ώρα. Σε ένα αυτό ραδιοσταθμό, σε ένα κανάλι, σε ένα κόμμα, ακόμα και στη δημοκρατική αριστερά που ήρθαν και κάνουν αυτή τη βλακεία, δεν κάναμε μήνυση. Ούτε τους κυνηγήσαμε, ούτε τίποτα και ζητήσαμε να μην έχουν καμία δίωξη. Αυτοί που ήρθαν και τους είδαμε και προσήχθησαν και είπαμε ότι δεν θέλουμε να αφήσετε τα παιδιά. Εντάξει. Όλοι μπορεί να κάνουμε μια βλακεία. Δεύτερη, τρίτη, δέκατη, δέκατη, πέμπτη, δεν μπορεί να το κάνεις κατά σειροήν και κατά εξακολούθηση. Έχεις ξεφύγει. Έχεις ξεφύγει. Έχεις ξεφύγει. Λοιπόν, περί ανεξαρτητοποίησης σας από τη Δημάρ, έκανε λόγο ένα site Ζούγκλα, θα το πω. Λοιπόν, πότε ήταν, τον Οκτώβριο, ναι, και σας έφεραν λαύρο. Ναι. Και σας απέδιδαν φράσεις, ναι, όπως τα κάνω εγώ τη βρώμικη δουλειά να τα χώνω στον Τσίπρα για να τρώει ο Φωτάρας. Παπαριές. Γεωργίτσα, που λέγει και ένας φίλος μου. Mm-hmm. Παπαριές, Γεωργίτσα. Δηλαδή, ούτε για πλάκα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλα αρλούμπες. Γιατί να τα γράψει κανείς. Δηλαδή, γιατί να τα γράψει κανείς. Τι άλλο έχουν γράψει. Έχω λίστες. Oh, πολλά. Όχι στα Facebook, σε site, σε blog, εφημερίδια, μυρίδια. Ναι. Καλά, και αυτό το οποίο. Τιμπήρες, σκυλιά, αυτό. Και αυτό το οποίο είχατε δηλαδή, πει. Υποτίθεται Φεράρι, για καταθέσεις, ναρκωτικά. Τι οδηγείτε. Όλα. Πυροσβέστες, φούντες. Τι οδηγείτε. Ό,τι θες. Ε? Τι οδηγείτε. Τώρα. Τι οδηγώ τώρα. Ένα Audi Α3 που μας έχουν δώσει από τη Βουλή. Δεν έχω αυτοκίνητο δικό μου. Έχω ένα ντεσεβό. Όχι, στιλιστικά, δεν δουλεύει. Στιλιστικά το πήγε. Γιατί μου αρέσει και το αγαπάω. Στιλιστικά το πήγε ένα το θέμα. Ομοπαθής με ένα σκαραβαίο. Μια και λέμε στιλιστικά, νομίζω ότι ήσασταν ο πρώτος ο οποίος πήγε στη Βουλή με γυλεκάκι που φορείς. Ναι, έξω από τον κώδικα. Έξω από τον dress code. Ενδυματολογικής δεοντολογίας, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω. Πώς να είσαι ντυμένος στη Βουλή. Ναι. Υπήρχε, ας πούμε. Υπάρχουν όρια. Όχι, θα έπρεπε να φοράμε φουστανέλες. Ναι. Γιατί η Βουλή ξεκίνησε με φουστανέλες. Και φράκο.
πρώτα φουστανέλες. Mm-hmm. Η πρώτη βουλή ήταν φουστανελάδες. Άρα θα πρέπει να είμαστε φουστανέλες. Ναι, κακώς βάλαμε τα φράκα. Από τη φουστανέλα πήγαμε στο φράκο. Από το φράκο πήγαμε στο κουστούμι με γραβάτα. Μετά στο κουστούμι χωρίς γραβάτα. Μετά πήγαμε στο γυλεκάκι, mm-hmm. φορείς. Μετά δεν θα πάμε όμως στη βερμούδα, στη σαγιονάρα ή στα βατραχοπέδιλα. Γιατί, ποιος δηλαδή, άμα θέλει να πάμε, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι το ράσα, δεν κάνω τον παπά. Πρέπει να υπάρχει ένα dress code. Για μένα δεν είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να δεχτώ ότι εντάξει, παιδί, μην πας και ξεβράκωτος. Γιατί mm-hmm. και ο γυμνισμός mm-hmm. μ' αρέσει. Αποκαλέσατε... Και έχω συναδέρφισες που θα ήθελα να έρχονταν οι γυμνές στη Βουλή. Δηλαδή μου αρέσουν πολύ. Δεν σου πω ονόματα τώρα. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ έπρεπε να την κάνω την απόπειρα, το αντιλαμβάνεστε. Έχετε χαρακτηρίσει τους Μουτσινά Βουδούρη Πασόκους που ήρθανε και κάνανε και ράνανε. Δεν το χαρακτηρίζετε. Δεν το είπα απαξιωτικά. Πώς να το πω. Καλά, Πασόκους δεν είναι. Αχ, καλέ μου, Πασόκε. Πασοκτζίδες. Πασοκτζίδες. Με πασοκοειδή. Ναι. Αυτό είναι ακόμα, ακόμα χειρότερο. Οπότε είπα πασόκι. Γιατί έτσι λέμε. Άμα ήταν νεοδημοκράτη, θα λέγαμε νεοδημοκράτη. Δεν λέμε νεοδημοκράτη. Ούτε νεοδημοκρούτη. Ναι. Πασόκι λέμε. Γιατί ή πασοκτζίδες. Okay. Εντάξει, δεν είναι πασόκι, είναι πασοκτζίδες. Ήτανε. Και ο Αμυρίδης ήταν. Ναι. Και ο Μιχαηλογιαννάκης ήταν. Ο οποίος επειδή ήθελε να απεξαρτηθεί από το βάρος. Να μην πω της Πασοκύλας πάλι και μου πεις ότι είναι απαξιωτικό. Εγώ. Του πασοκισμού, ας πούμε. Ναι. Και ήθελα να είναι λίγο πιο επαναστάτης και ήταν και πιο αυθόρμητος και ξεζωηρός και έχει ένα παρορμητισμό. Μία, δύο, τρεις, στα διάλογα, μέσα είστε πολύ. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Καλά έκανε. Okay. Αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι από το Πασόκ πριν από 6 μήνες. Την ανανεωτική αριστερά, που εγώ είμαι εκεί από το 70, άλλη είναι από το 68, άλλη πριν γίνει η Μακρόνησος. Αυτό που λέγαμε πριν. Έτσι, με το μπουφέ. Και να μου λες ότι άλλαξε γραμμή το κόμμα και ο Κουβέλης και 180 μοίρες και ότι μόνη η ηγεσία παίρνει αποφάσεις. Όταν έχουμε κάνει 40 κοινοβουλευτικές ομάδες, 10 κεντρικές επιτροπές και κάθε Τρίτη έχουμε εκτελεστική επιτροπή. Από τότε που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, mm-hmm. της οποίας είμαστε δεκανίκοι, ως γνωστόν, έτσι. Από τότε που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, έχουμε κάνει 300 συνεδριάσεις. Δηλαδή, όλα τα άλλα κόμματα από τη μεταπολίτευση ως σήμερα, όλα μαζί δεν έχουν κάνει τόσες συνεδριάσεις. Και βγαίνει ο Βουδούρης. Να πω Βουτσινάς, πώς το λέμε, ο Οδυσσέας. Ναι. Καλύτερα θυμάμαι τα ονόματα από τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο Οδυσσέας και ο Πάρης. Λοιπόν. Και βγαίνουν τα παιδιά από τον Τροϊκό Πόλεμο και μου λένε ότι αλλάξαμε γραμμή και ότι παίρνει η ηγεσία, ο Φώτης δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι είστε ότι πιο παίρνει κοντά. Αποφάσεις μόνος του. Και αυτό διερμηνεύω και τον διαχειριστή του blog αριστερής του Ιωκάμιλος. Είστε πιο κοντά τελικά στο μεταρρυθμιστικό χώρο παρά στη ριζοσπαστική αριστερά. Όχι, δεν έχει πιο κοντά και πιο μακριά. Είμαστε μεταρρυθμιστική αριστερά. Και το έχουμε πει από τότε που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνομιλείτε και με τον Ελεύθερο Σαμα είναι. Το είχα γράψει και στην Ελευθεροτυπία. Mm-hmm. Σε άρθρο δικό μου τότε. Πριν από 4 χρόνια. Γιατί τόσο ότι καιρό, η αριστερά, εκτός από επαναστατική και μαχητική, οφείλει να είναι και μεταρρυθμιστική. Γιατί τόσο καιρό εκτός μίντια. Κοίταξε, τον πρώτο καιρό που ήμουν βουλευτής υπήρχε το ασυμβίβαστο. Δεν μπορούσες να είσαι βουλευτής και να κάνεις και δουλειά. Κακώς. Όταν άρθηκε το ασυμβίβαστο, δεν υπήρχαν πια ραδιόφωνα τόσα. Ή δεν με θέλαν πίσω στον Best. Ή δεν με θέλανε στο Sky, στο Μελωδία, στο Sky Flash, δεν παίζει και μουσική. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, οπότε μόνο να κάνουμε τη φωνή της αλήθειας ή κανένα ραδιόφωνο δικό μας, της Δημοκρατικής Αριστεράς. Έχετε πιει τελικά μπύρες. Όπως έχεις καμιά συχνότητα, έχεις καμιά κανένα γνωστό. Όχι, αλλά άμα... Γιατί νομίζω εδώ έχει... Τρεις-τέσσερις συχνότητες έχουν διάφοροι. Εσείς δεν πρέπει τουλάχιστον να δώσουν μία ρεκόρ. Αδερφέ, συγγνώμη, εσείς δεν υποτίθεται ότι πρέπει να έχετε τα μέσα. Και το 98 που σπάσανε τώρα την κατάληψη της ΑΣΟΕ, ποιος θα το πάρει. Δεν έχουμε τα μέσα, όχι. Τέτοια μέσα δεν έχουμε. Και έχουμε αλλάξει νοοτροπία σε πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και αυτοί που σκέφτονταν έτσι. Και πρέπει συνολικά να συνειδητοποιήσουμε, πέραν είμαστε αριστεροί, επαναστάτες, αναρχικοί, αυτό, ότι όπως πηγαίναμε ως τώρα, δεν μπορούμε να πάμε άλλο. Δεν γίνεται. Χάρηκα και τέλειωσε. Γιατί υπάρχει αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Θα το παραφράσω λίγο. Δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ, έτσι, δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ, μάλλον, πώς να σου το πω, περίμενα να σου το πω τώρα, πρέπει να το κάνουμε μία παύση να το θυμηθώ, να σου το πω. Ακριβώς. Γιατί το έχω σημειώσει εδώ να το δω το σκονάκι αυτό. Αυτός. Ναι. Αυτό έχει. Αυτά είναι. Ναι, πολύ. Πρέπει να σου το πω. Λοιπόν.
Λοιπόν, μάλιστα. Όπως από το 89, παρακαλώ, είχε πει ο Σαββόπουλος και πολλούς μπορώ να σου πω άλλους, αλλά από τότε το είχε πει, πώς να μην φτάσουμε ως εδώ, για να το παραφράσω λίγο, αφού ένα όραμα κονό μας και ευζωίας και ανόδου ήταν το μέτρο λωνών μας. Αν η ζωή είναι αυτοσκοπός, αν είναι ο βίος φιλοτομάρης, πρέπει η ζωή λοιπόν να είναι εργαλείο και όχι σκοπός. Και ο βίος δεν πρέπει να είναι φιλοτομάρης. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Ευλόγησον. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά.